Πάμε να δούμε την ανακατασκευή των σχολών Παπαφλέσσα που ολοκληρώθηκαν σήμερα 31 Οκτωβρίου και θα παραδοθούν τα κλειδιά από τον εργολάβο ώστε να ξεκινήσει η μεταφορά των γραφείων. Υπάρχει μια εκκρεμότητα, όπως ενημερωθήκαμε, από την κινητή τηλεφωνία και από τη σταθερή τηλεφωνία, μια γραμμή εκκρεμή, και από την ΔΕΗ, ένα θέμα που θα τελειώσει μέσα στις ημέρες. Πάμε να δούμε τους χώρους. Φώτα LED στους διαδρόμους. Εδώ οι μεγάλες σχολικές αίθουσες. Φτιάχτηκαν τα παράθυρα, ο φωτισμός και μπήκε κλιματισμός. Υπάρχουν κάποιες αίθουσες που είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως και αυτή. Ένα κτίριο με πάρα πολλούς χώρους. Εδώ, κοιτάξτε μια αίθουσα, τουλάχιστον 45 τετραγωνικών. Ωραία χρώματα, άπλετο φως. Εδώ είναι η οδός Κρήτης, πιο φωτεινά το πρωί. Αφού παραδοθούν τα κλειδιά, θα αρχίσει η μετακόμιση των γραφείων και του αρχείου. Και αυτή είναι μια σημαντική ενέργεια που πρέπει να γίνει. Εδώ ο κλασικός χώρος υποδοχής. Αυτό μας είπε ο εργολάβος, ο Δημήτρης ο Μουτσόκος, δεν θα το πειράξει. Έχει μια μεγάλη αξία για το κτίριο. Βλέπετε ότι οι επιγραφές, η σχολή αυτή ιδρύθηκε το 47 και έγινε το 52 η ανέγερση. Εδώ είναι έξοδος που θα βγαίνουν οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες του χώρου στο προάβλιο, ένα πολύ μεγάλο προάβλιο. Τώρα μα θέλουν να ρίχνουν και κανένα σουτάκι στο μπάσκετ, δεν είναι κακό. Παγκάκια, πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα. Πάμε να δούμε και το άλλο από εδώ το μέρος. Και εδώ έχει αίθουσες διάφορες και βοηθητικούς χώρους. Εδώ, κοιτάξτε, ένας μικρότερος χώρος επικοινωνεί δίπλα, φρεσκοβαμμένα όλα, η μυρωδιά υπάρχει. Ένα πολύ μεγάλο κτίριο, πολύ χρήσιμο κτίριο για την πόλη. Θα αξιοποιηθεί για τα επόμενα 2 χρόνια να στεγάσει προσωρινά τις υπηρεσίες του διοικητηρίου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του διοικητηρίου και εδώ οι τουαλέτες. Σας ξεναγήσαμε στο νέο διοικητήριο της πόλης για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Να ευχηθούμε καλή μετακόμιση, καλή λειτουργία των υπηρεσιών και θα το ξαναεπισκεφθούμε όταν θα σφίζει από κόσμο και από εργαζόμενους. Πιστεύουμε τις επόμενες 2 εβδομάδες να έχει αλλάξει αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Από την Ηλιόλου στην Καλαμάτα. Α, μία λεπτομέρεια που ήθελα να πω. Ενημερωθήκαμε ότι η εξωτερική τύχη μέχρι
κάποιο ύψος έχουν περαστεί από το ειδικό αντιγκράφιτι. Καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους. Και καλό είναι αυτό το κτίριο να μείνει όπως το βλέπουμε σήμερα.